Εγώ θα σας δώσω μια είδηση. Αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Μιτσοτάκι δεν ήταν απλώς ένα πολιτικό δώρο. Ήταν ένα δώρο απτό μετρήσιμο. Γιατί? Είδαμε με τα τέμπη, εμείς το αποκαλύψαμε, πως έχει έρθει ο Ευρωπαίος εισαγγελέα και ξετινάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την κακοδιαχείριση των κονδυλίων που είναι και ένα από, τα, από τις αιτίε της εθνικής τραγωδίας, του εθνικού εγκλήματος. Γιατί το ξετινάζει ο Ευρωπαίος εισαγγελέα, γιατί ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια αυτά που διατέθηκαν στον ΟΣΕ και τα έφαγαν. Τι έχουμε τώρα, πανηγυρίζει ο κ. Μιτζοτάξ, τον είδατε με τι χαρά έλεγε ότι εμεί ολοκληρώσουμε το φράχτη mm. με δικά μα κονδύλια. Ξέρετε γιατί πανηγυρίζει. Γιατί Γιατί απλούσατε όταν δίνει δικά σου κονδύλια εθνικά. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσει στου εθνικού εργολάβου και δει στην εταιρεία που συνδέεται με κορυφαίο του Υπουργό και μια άλλη εταιρεία που αγοράστηκε και ανήκε σε κορυφαίο στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ. τώρα γιατί μα μπερδεύει. Το μία την καταλαβαίνω να πια. Να ολοκληρώσω. Εμένα να λέμε και κανένα. Να ολοκληρώσω. Ναι. 100 εκατομμύρια. Με, δώρο, με, με το απίστευτο δώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό πανηγύριζε ο κύριο Μητσοτάκη και άνοιγε σαμπάνιε. 100 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ο, ο φράχτη με απευθεία ανάθεση στου εθνικού εργολάβου που έχουν ξετινάξει τα πάντα. Και το κερασάκι στην τούρτα. Είδατε τη φιέστα που διοργανώθηκε μπροστά στο φράχτη. Ναι. Λε εσύ, θα πήγε μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, από την Ορεστιάδα, να βάλει τα φωτορυθμικά, τα φωτιστικά και τα ηχητικά. Σωστά. Ναι. Όχι, κύριε, Έδωσαν απευθεία ανάθεση η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε εταιρεία που άνοιξε πριν από ένα μήνα στο Χαλάνδρι. Ανάθεση. Χαλάνδρι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει Χαλάνδρι στον Ευρώ. Το ακριτικό Χαλάνδρι εδώ. Ας, το ακριτικό Χαλάνδρι εδώ παραδίπλα στην Κυφυσία. Ανάρτηση αρκετών χιλιάδων ευρώ για να στήσει τη φιέστα να εφταί, στον εταιρεία. Εύρο. Να εταιρεία που άνοιξε πριν από ένα μήνα πήρε απευθεία ανάθεση για να κάνει το πάρτι στο φράχτη. Ο οποίο θα γίνει με απευθεία ανάθεση μυτσοτάκι και δώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή πώ παίζεται το παιχνίδι και έχουμε εμεί την τρομερή αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία Πασόκ την ώρα που μοιράζουν τα εκατομμύρια στου εκλεκτού του, φίλε και φίλοι. Πάντω, επειδή προσπαθούμε να βρούμε και ονόματα, εγώ από τα αυτά που ανέφερε, μια εταιρεία ξέρω που συνδέεται με κορυφαίο υπουργό, μπορώ να την πω, είναι για κτέρνα. Τα άλλα δεν τα ξέρω. Υπάρχει αλλά... και μια Ιντρακάτ στο παιχνίδι. Η Ιντρακάτ. Αυτή η οποία έγινε χθε. Η ναι Αγόρασε. Γι' αυτό Τονάκονα. είπα. Μέχρι πρώτηνο. Δηλαδή... Γιατί εξαγοράστηκε. Πιστεύετε ότι για η... γούρι. <laughs> <laughs> έγινε εξαγορά. Ή... Όχι, για γούρι πήρε τη δουλειά η εταιρεία για το σοου. Δηλαδή είσαι εσύ επιχειρηματία. στον πρώτο άνθρωπο που θε να σου κάνει ευθένα είναι ο κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα το σκεφτόμουν έτσι. <laughs> Μ' άνοιξε πριν από το, ένα μήνα το, και το πήρα ανάθεση πράγμα, από το δημόσιο. Το Πού το είδατε το, αυτό, Το τελευταίο πράγμα <laughs> που θα, ναι, ναι, ναι. θα σκεφτόμουν είναι Αντρέα. αυτό.